Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι με το LA TV για τις ειδήσεις των 8. Πρόκειται για μια διαφορετική μεγάλη εβδομάδα φέτος. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Σεισμός θα γίνει, δεν πρόκειται να δω. Φτάσε, φτάσαμε. Να κάνουμε τη λάμπρα σαν εσείς όλες. Οι μαθητές του Λυκείου Αραδίπτου βρήκαν τον δικό τους τρόπο να γιορτάσουν τη μέρα κρατώντας ζωντανά τα έθιμα και τις παραδόσεις. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Έλα πάνω! Δεν μου να φτάνει ο Θεός να κρεμάς του Ιησούζες, να δούσουν και τα μάτια μου πολλές μαύρο ματούσες. Καλοί μαθητές συνεχίζουν ως πειθαρχημένοι αθλητές να τρέχουν σε αγώνα δρόμο που δεν έχει ως επιλογή το σταματημό. Γαβρίλη, δεν μπορώ να το φάει. Δεν μπορώ εγώ να θυκευάζω ακόμα. Άντε για μου θυκευάζε να δούμε. Δεν καταλάβω ρε κουμπά, δεν καταλάβω ρε. Φραβέ. Θέλω να περάσουμε. Κύπρο έκαμε στην άσκηση νέξη. Καλό κυρία, και την 7, την 8 και την 9. Οι μαθητές δεν έχασαν τη θετικότητα και την αισιοδοξία τους. Θα παραμένουμε ψύχρεμοι και με δύναμη θα τα καταφέρουμε. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Έτσι κάντε υπομονή και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Χωρίς νεφώσεις ή τοπικές βροχές θα μας βρει ο περιορισμός στο σπίτι. Θα τα καταφέρουμε! Θα δείτε! Μείνετε σπίτι. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις των 8 για το LA TV. Θα πάμε στον Παναγιώτη Λαό, φίλες και φίλοι. Είναι ο πρόεδρος του Μαθητικού Συμβουλίου στο Λύκειο της Αραδίπου, Τάσος Μητσόπουλος. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη. Μια ωραία πρωτοβουλία, αλλά εξαιρετική και στην εκτέλεση. Για πες μας πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Η ιδέα αυτή προήλθε από δύο καθηγήτριες μας, οι οποίες η μία είναι φιλόλογος και μία μαθηματικός. Μας πήραν τηλέφωνο, μας είπαν τη σκέψη τους και εμείς δώσαμε μερικές ιδέες και έτσι υλοποιήσαμε το βίντεο με τις ιδέες όλων μας. Γιατί οι καθηγήτριες, με αφορμή τι σας έκαναν αυτή την εισήγηση? Με αφορμή το ότι βρισκόμαστε στο σπίτι καθημερινά κάνοντας διαδικτυακά μαθήματα, το πρωί κάνοντας τα μαθήματα του σχολείου και το απόγευμα των ιδιαιτέρων, θέλουμε να δείξουμε ότι εκτός από τα μαθήματα προσπαθούμε να δείξουμε και το καλό αυτήν της υπόθεσης, το αστείο. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τον κόσμο, τέλος πάντων, να δει το διαφορετικό. Και μέσα σε όλη αυτή την κλεισούρα και τις αρνητικές ειδήσεις, δώσατε και την ευκαιρία για χαμόγελο σε κάποιους ανθρώπους ή να ξενιαστούν για λίγο αυτό. Και όντως κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική νότα. Αυτό. Πώς είναι τα πράγματα με το διάβασμα από το σπίτι, διότι θα έχουμε και τον Υπουργό Παιδείας στη συνέχεια. Είστε τελειόφοιτοι εσείς, Παναγιώτη? Ναι, ναι. Από μέρους μου δύσκολα. Βέβαια για όλους είναι δύσκολα. Επειδή το θα έχουμε τον Υπουργό Παιδείας σε λίγο, ποια είναι τα θέματα που καίνε αυτή τη στιγμή τους τελειόφοιτους? Δηλαδή εμείς λαμβάνουμε μηνύματα, ποια θα είναι η ύλη, πότε θα γίνουν οι εξετάσεις, αν θα γίνουν στο σχολείο, με ποιο τρόπο, αν θα ανοίξουν τα σχολεία για μας τους τελειόφοιτους. Είναι αυτά ή είναι και άλλα, Παναγιώτη? Για να ρωτήσουμε τον κύριο Προδρόμο. Ακριβώς. Αυτά είναι, γιατί δεν ξέρουμε την έκβασή τους. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αν μπορούμε να αποκαταστήσουμε λίγο την επικοινωνία με τον Παναγιώτη, γιατί είναι κρίμα να τους ακούσουμε, να ακούσουμε τα παιδιά, θα πάμε στη συνέχεια κοντά τους.